Λοιπόν, Βασίλη, καλώς όρισες στην ομάδα του Εθνικού. Καλώς σας βρήκα. Ένας παλιός γνωριμός, έτσι. Έτσι όπως το πες. Πώς αισθάνεσαι, είναι η τρίτη θητεία σου στην ομάδα. Εντάξει, πώς αισθάνομαι. Είναι σαν να μην έχω φύγει ποτέ, γιατί έχω μια ιδιαίτερη σχέση με αυτή την ομάδα, όπως το ξέρεις και εσύ. Εντάξει, κάποιες καταστάσεις, το πρόσωπο έτσι είναι, κάποιες στιγμές φεύγεις, καταστάσεις αναγκάζουν να φύγεις. Εντάξει, όχι, σαν το θέλω, ξαναγύρισα, χαρούμενος είμαι. Να πάνε όλα καλά, να έχουμε μια καλή χρονιά. Και όλα τα άλλα θα τα βρούμε. Πώς βρήκες την ομάδα, πώς σου φάνηκε? Από ό,τι είδα σε ποιότητα την περίμενα, δεν την περίμενα τόσο καλή. Ειδικά σήμερα που είδα κάποιες φάσεις κτλ. Εντυπωσιάστηκα πολύ. Δεν περίμενα τόσο μεγάλο επίπεδο. Πιστεύω ότι η Δέλτα Εθνική, την περσινή Δέλτα Εθνική, ότι αυτή η ομάδα πρωταγωνιστούσε που την έζησα αυτή την κατηγορία. Θα πρωταγωνιστούσε σίγουρα αυτή η ομάδα. Δεν την περίμενα τόσο καλή. Γνωρίζουμε ότι εκτός από ποδοσφαιριστής της ομάδας είσαι και φίλος του συλλόγου και μάλιστα και σε πολλά μάτς πέρυσι έχεις βρεθεί εδώ να δεις τους αγώνες. Θέλω λίγο να μου πεις πόσο δύσκολο είναι, ή αν θέλεις να σου πω γιατί και μια εντρικατόρια ερώτηση, πόσο επικίνδυνο είναι να είσαι φίλαθλος μιας ομάδας και παράλληλα ποδοσφαιριστής της. Ξέρεις τι γίνεται. Ισχύει αυτό που λέει ο λαός. Κανείς προφήτης στον τόπο του. Δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει. Σίγουρα είναι δύσκολο, σίγουρα οι ευθύνες είναι περισσότερες, σίγουρα ο κόσμος περιμένει κάτι παραπάνω. Δεν είναι εύκολο να αντιμετωπίσει πολλές φορές, αλλά πιστεύω ότι επειδή έχω φτάσει σε μια ηλικία που έχω παίξει ποδόσφαιρο, μπορώ να το διαχειριστώ τώρα με μεγαλύτερη ευκολία. Πιστεύω ότι λόγω του ότι η ομάδα είναι καλή και έχει ποιότητα, ότι δεν θα αντιμετωπίσουμε πρόβλημα και ότι για μένα τα πράγματα θα είναι πολύ πιο εύκολα φέτος από ό,τι άλλες χρονιές. Δύσκολη η θέση του ομαδοπλάκα. Σίγουρα είναι δύσκολη, σίγουρα είναι δύσκολη. Και από ό,τι θυμάμαι από τα παλιά τα χρόνια, πέρα το ότι ο κόσμος του Εθνικού είναι απαιτητικός σε όλα του, σε αυτή τη θέση ένα παραπάνω. Πόσο έτοιμος είσαι για να προσφέρεις? Πιστεύω ότι αυτό δεν θα το πω και δεν θέλω να πω κάτι. Το πόσο έτοιμος είμαι θα φανεί στο γήπεδο. Θέλω να πιστεύω ότι θα είμαι καλά και ότι είμαι καλά, αλλά ο καλύτερος, όπως γίνεται στο ποδόσφαιρο, πάντα πρέπει να παίζει. Μακάρι να πάνε όλα καλά, να είμαστε υγιείς, να πηγαίνει καλά η ομάδα πάνω απ' όλα και όλα τα άλλα θα βρεθούμε. Ένας εθνικός που πέρυσι το χαρακτηρίζει η οικογένεια. Αυτές τις πρώτες μέρες που βρίσκεις εδώ, το βλέπεις αυτό στην ομάδα? Σίγουρα, αν και δεν έχω γνωριστεί με τα παιδιά, βέβαια έχω υπάρξει συμπαίκτης με μερικούς από τους παίκτες του εθνικού. Βλέπω ότι τα πράγματα είναι φιλικά, ότι υπάρχει σεβασμός, ότι είναι πολύ ωραίο το κλίμα. Αυτά τα έχω διαπιστώσει, αν και είναι μόνο τρεις μέρες. Ο κόσμος της ομάδας και στο φόρουμ και σε δέχτηκε με πολύ μεγάλη θερμή και πολύ μεγάλη αγάπη. Πόσο υποχρεωμένος αισθάνεσαι απέναντί τους? Κοίταξε, επειδή όντως είμαι παιδί και έχω ξεκινήσει και από τον εθνικό και είμαι παιδί του εθνικού και γνωρίζουν ότι είμαι πέρα από ποδοσφαιριστής, είμαι και φίλαθλος του εθνικού. Ο πατέρας μου ακόμα πιο γνωστός φίλαθλος. Πόσο άγχος έχεις? Εντάξει, άγχος δεν μπορώ να πω ότι έχω, να σου πω την αλήθεια, αλλά το ότι περιμένει ο κόσμος από ένα παιδί που είναι εθνικός να δώσει το κάτι παραπάνω, σίγουρα σου βάζει κάποιες σκέψεις στο πίσω μέρος του μυαλού σου. Ότι πρέπει να δίνεις πάντα το καλύτερο, ότι πρέπει πάντα να είσαι το παράδειγμα, πρέπει πάντα να είσαι ο πρώτος. Είναι λίγο δύσκολο, αλλά εντάξει, πιστεύω ότι θα τα καταφέρω. Σε ευχόμαστε καλή επιτυχία. Να είσαι καλά, Νίκο. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Άκης Αμιώτης, Returns,
ένα χρόνο μετά από την Γλυφάδα, είσαι εδώ και πάλι, συναισθήματα. Κοίταξε να δεις, είναι σαν να μην έφυγα καθόλου, ακόμα και πέρσι που δεν ήμουν στην ομάδα, ήμουν κοντά, παρακολουθούσα τα παιχνίδια. Εντάξει, επέστρεψα, μεγάλο ρόλο έπαιξε ο πρόεδρος και ο προπονητής και φυσικά η αγάπη του κόσμου και φυσικά το ότι εγώ ήθελα να επιστρέψω και πάλι. Όπως και με τον Βασίλη, έτσι και με σένα, υπήρχε έτσι μια θέρμη του κόσμου προς το πρόσωπό σου. Πού πιστεύεις ότι οφείλεται αυτό? Εντάξει, τη χρονιά που αγωνίστηκα εγώ στον Εθνικό Στρέλτα Εθνική, ο κόσμος με αποδέχτηκε, προσπάθησα και εγώ σε κάθε παιχνίδι να δίνω το 100%, ακόμα και αν δεν μας βγήκε, το εκτίμησε ο κόσμος, τον ευχαριστώ πολύ και ελπίζω να δώσω ακόμα πιο πολλά ώστε η ομάδα να πετύχει τους στόχους φέτος. Τώρα εδώ μιλάμε στη μεσαία γραμμή του Εθνικού, γίνεται ένας κακός χαμός, εμπειρία, ταλέντο και πολύ πάθος. Τι θα επικρατήσει από τα τρία για την τελική τριάδα ή διάδα των χάφων και τα είναι? Ναι. Το πιο σημαντικό είναι αυτοί οι τρεις παράγοντες να έχουν και ταλέντο και πάθος και εμπειρία. Αν αυτοί οι τρεις παράγοντες συνδυαστούν, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα βγει ένα ωραίο αποτέλεσμα και για μας και πάνω απ' όλα για τον κόσμο. Πώς άφησες τον Εθνικό και πώς τον βρήκες? Κοιτάξτε να δεις, τον Εθνικό τον άφησα επί Προεδρίας Αγγελόπουλου, εντάξει, υγιής ομάδα. Αυτή τη στιγμή τη βρίσκω 100% πιο υγιή και με μεγαλύτερη ποιότητα, εμπειρία και προσωπικότητες πάνω απ' όλα. Η ομάδα που αγωνίστηκες στον Εθνικό, στην τέταρτη η Εθνική, είχε πολλά νέα παιδιά. Ουσιαστικά δηλαδή ήταν η ομάδα νέων του Εθνικού. Βλέπουμε εδώ πέρα τώρα στην ομάδα πολύ εμπειρούς ποδοσφαιριστές, ποδοσφαιριστές που έχουν αγωνιστεί σε ομάδες πρώτης εθνικής κατηγορίας. Και όλα αυτά, πιστεύεις ότι θα είναι εύκολο το έργο της ομάδας να ανέβει ή θα χρειαστεί περισσότερη προσπάθεια? Σε καμία περίπτωση δεν είναι τίποτα εύκολο. Ούτε καμία ομάδα έχει εξασφαλισμένη την άνοδο, ούτε καμία θέση. Εμείς οφείλουμε να δίνουμε κάθε παιχνίδι το 100% και εμείς οι μικρότεροι ας προσπαθήσουμε να μάθουμε από τους μεγαλύτερους και να μας πρόξουν και όλα θα πάνε καλά. Το μήνυμα που έχεις να δώσει στον κόσμο της ομάδας είναι? Τίποτα. Ότι στόχος της φετινής χρονιάς είναι ό,τι στόχο έχει ο Εθνικός πρέπει να τον πετύχει. Εμείς θα δώσουμε το 100% και αυτό να περιμένουν οι φίλοι από εμάς, τίποτα παραπάνω. Σε πιάνει λίγο άγχος έτσι για το συνέχεια? Όχι άγχος, αλλά ανυπομονησία πάλι να πατήσω γήπεδο και να φορέσω πάλι τη φανέλα της ομάδας, τίποτα παραπάνω. Καλή επιτυχία, φίλε. Καλά, ευχαριστώ.